Ο Κούλης Νικολάου, ένα όνομα συνώνυμο με την κυπριακή τηλεόραση, έχει μια ιστορία που αγγίζει πολλούς. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κύπρο, ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική. Δεν γνώριζε όμως ότι ο δρόμος θα ήταν γεμάτος δυσκολίες. Αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα, ειδικά στα πρώτα του βήματα. Όμως, μέσα από όλα αυτά, κουβαλούσε μια ακλόνητη θέληση. Αυτή είναι η ιστορία του. Το ταξίδι του είναι μια απόδειξη της δύναμης της επιμονής. Είναι μια ιστορία για την υπέρβαση των εμποδίων και την πραγματοποίηση των ονείρων. Το πιο σημαντικό, είναι μια ιστορία για τη σημασία της οικογένειας και το αδάμαστο πνεύμα της ανθρώπινης ψυχής. Το ξεκίνημα στον χώρο της υποκριτικής δεν είναι ποτέ εύκολο. Για τον Κούλη Νικολάου, ήταν μια περίοδος μεγάλης αβεβαιότητας. Οι ρόλοι ήταν λίγοι και σπάνιοι. Η αμοιβή συχνά δεν επαρκούσε για να τα βγάλει πέρα. Βρέθηκε αντιμέτωπος με οικονομικές δυσκολίες. Τα χρέη έγιναν μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Το βάρος των οικονομικών προβλημάτων τον πίεζε. Αλλά ο Κούλης Νικολάου αρνήθηκε να νικηθεί. Κρατήθηκε από το πάθος του για την υποκριτική, χρησιμοποιώντας το σαν φάρο ελπίδα σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Ήξερε βαθιά μέσα του ότι θα ερχόταν η ώρα του. Μέσα στην αναταραχή της πρώιμης καριέρας του, μια αχτίδα φωτός μπήκε στη ζωή του Κούλη Νικολάου. Γνώρισε την Κλέλια, τη γυναίκα που θα γινόταν σύζυγός του. Η έλξη τους ήταν ακαριαία και βαθιά. Η Κλέλια έφερε μια αίσθηση σταθερότητας και χαράς στη ζωή του. Έγινε ο βράχος του, προσφέροντας ακλόνητη στήριξη σε εύκολες και δύσκολες στιγμές. Η Κλέλια πίστευε σε αυτόν, ακόμα και όταν ο ίδιος αμφέβαλε για τον εαυτό του. Η ιστορία αγάπης τους είναι μια ιστορία κοινών ονείρων, ακλόνητης δέσμευσης και άρρηκτου δεσμού. Το ειδύλιο τους άνθησε σε έναν γεμάτο αγάπη γάμο. Η τελετή ήταν γεμάτη συγκίνηση, με φίλους και οικογένεια να μοιράζονται τη χαρά τους. Οι όρκοι που αντάλλαξαν ήταν γεμάτη υποσχέσεις για μια ζωή γεμάτη αγάπη και αφοσίωση. Η Κλέλια, με το μεταδοτικό της γέλιο και την καλή της καρδιά, έγινε το στήριγμά του. Ήταν πάντα εκεί για να τον ενθαρρύνει, να τον κάνει να γελάει και να του δίνει δύναμη στις δύσκολες στιγμές. Η παρουσία της ήταν σαν φάρος που τον καθοδηγούσε. Καταλάβαινε τις απαιτήσεις του επαγγέλματός του και ποτέ δεν σταμάτησε να τον στηρίζει. Μαζί, έθεταν στόχους και δούλευαν σκληρά για να τους πετύχουν. Η συνεργασία τους ήταν το κλειδί για την επιτυχία τους. Και η Κλέλια ήταν πάντα εκεί για να του δίνει κουράγιο. Μαζί, αντιμετώπισαν τις προκλήσεις που τους έφερε η ζωή. Η αγάπη τους δυναμώνοντας μέρα με τη μέρα. Κάθε εμπόδιο που ξεπερνούσαν τους έφερνε πιο κοντά και η σχέση τους γινόταν όλο και πιο ισχυρή. Η αφοσίωσή τους ήταν αδιαμφισβήτητη. Ο γάμος έφερε μια νέα αίσθηση ευθύνης. Ήταν αποφασισμένοι να χτίσουν ένα σταθερό μέλλον μαζί, να δημιουργήσουν ένα σπίτι γεμάτο αγάπη και ασφάλεια. Οι συζητήσεις τους για το μέλλον ήταν γεμάτες όνειρα και φιλοδοξίες. Ο Κούλης Νικολάου ήταν αποφασισμένος να φροντίζει την οικογένειά του. Ήθελε να είναι ένας πατέρας και σύζυγος που θα μπορούσαν να βασίζονται πάνω του. Η αφοσίωσή του στην οικογένειά του ήταν εμφανής σε κάθε του πράξη. Δούλευε ακούραστα, αναλαμβάνοντας κάθε ευκαιρία που του δινόταν στην υποκριτική. Οι ατελείωτες ώρες πρόβας και τα αργά βράδια στο σετ ήταν μέρος της καθημερινότητάς του. Η αφοσίωσή του στην τέχνη του ήταν αξιοθαύμαστη. Ήξερε ότι η επιτυχία δεν θα ερχόταν εύκολα, αλλά ήταν αποφασισμένος να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό του και την Κλέλια. Τα όνειρά του ήταν μεγάλα και η αποφασιστικότητά του ακόμα μεγαλύτερη. Μαζί, οραματίζονταν ένα μέλλον γεμάτο επιτυχίες και ευτυχία. Η άφιξη των παιδιών τους άλλαξε για πάντα τη ζωή τους. Ήταν μια στιγμή γεμάτη χαρά και συγκίνηση, καθώς η οικογένεια μεγάλωνε και η αγάπη τους πολλαπλασιαζόταν. Η πατρότητα γέμισε τον Κούλη Νικολάου με ένα αίσθημα απεριόριστης αγάπης και σκοπού. Κάθε γέλιο, κάθε αγκαλιά, κάθε στιγμή μαζί τους ήταν ανεκτίμητη. Αγκάλιασε την πατρότητα με όλη του την ψυχή, χαίροντας κάθε στιγμή με τα παιδιά του. Οι στιγμές που περνούσε μαζί τους ήταν γεμάτες χαρά και ευτυχία, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα κρατούσαν για πάντα. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα συνέχιζαν να ρίχνουν σκιά στην ευτυχία τους. Οι λογαριασμοί συσσωρεύονταν και η ανησυχία για το μέλλον ήταν συνεχής.
Μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες του να έχει χρέη όταν γεννήθηκαν τα παιδιά του. Η οικονομική πίεση ήταν τεράστια και η αβεβαιότητα για το μέλλον τον ανησυχούσε βαθιά. Η πίεση να φροντίζει την οικογένειά του ήταν μεγάλη. Κάθε μέρα ήταν μια μάχη για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τα παιδιά του, ενώ προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Σε συνεντεύξεις του, μοιράστηκε ήταν μια δύσκολη περίοδος. Οι προκλήσεις ήταν πολλές, αλλά η αγάπη για την οικογένειά του τον κρατούσε δυνατό. Προσπαθούσα να ισορροπήσω τους ρόλους μου, να τα βγάζω πέρα οικονομικά και να είμαι παρόν πατέρας. Ήταν μια συνεχής προσπάθεια να βρω την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια. Αλλά τα παιδιά μου έδιναν τη δύναμη να συνεχίσω. Κάθε χαμόγελο, κάθε αγκαλιά, κάθε στιγμή μαζί τους ήταν η κινητήριος δύναμη που με έκανε να μην τα παρατήσω ποτέ. Η αγάπη τους ήταν το φως που έλαμπε στις πιο σκοτεινές στιγμές. Η επιμονή και η αφοσίωση τελικά ανταμείφθηκαν. Το ταλέντο και η σκληρή δουλειά του Κούλη Νικολάου αναγνωρίστηκαν. Κέρδισε ένα ρόλο στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Μπρούσκο». Η σειρά έγινε τεράστια επιτυχία, εκτοξεύοντάς τον στη φήμη. Ήταν ένα σημείο καμπή στην καριέρα του. Η ερμηνεία του χαρακτήρα του άγγιξε το κοινό. Έγινε ένα γνωστό όνομα στην Κύπρο και όχι μόνο. Ακολούθησαν ρόλοι σε άλλες επιτυχημένες σειρές όπως το «Τατουάζ». Με κάθε project, τελειοποιούσε την τέχνη του, γοητεύοντας τους θεατές με την παρουσία του στην οθόνη και το υποκριτικό του ταλέντο. Η επιτυχία έφερε μαζί της οικονομική σταθερότητα και αναγνώριση. Αλλά το πιο σημαντικό, έφερε μια αίσθηση γαλήνης. Ο Κούλης Νικολάου είχε τελικά πετύχει τη σταθερότητα που πάντα λαχταρούσε. Είχε ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα του παρελθόντος και μπορούσε πλέον να προσφέρει μια άνετη ζωή στην οικογένειά του. Αναλογιζόμενος το ταξίδι του, είπε: «Η ζωή μετά τα 40 είναι ευλογία. Έχω βρει γαλήνη τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική μου ζωή. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη της οικογένειάς μου και την υποστήριξη των θαυμαστών μου». Ήταν η σταθερή μου συνοδοιπόρη σε αυτό το απίστευτο ταξίδι. Η ιστορία του Κούλη Νικολάου είναι μια απόδειξη της δύναμης της ανθεκτικότητας. Από τα πρώτα του βήματα στον κόσμο της υποκριτικής, έδειξε μια αφοσίωση και μια αποφασιστικότητα που σπάνια συναντά κανείς. Ποτέ δεν εγκατέλειψε τα όνειρά του, ακόμα και όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με αντιξοότητες. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε δεν τον αποθάρρυναν, αλλά τον έκαναν πιο δυνατό και πιο αποφασισμένο να πετύχει. Καταλάβαινε τη σημασία της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της ακλόνητης πίστης στον εαυτό. Ήξερε ότι η επιτυχία δεν έρχεται εύκολα και ότι κάθε βήμα προς την κορυφή απαιτεί θυσίες και αφοσίωση. Το ταξίδι του αποτελεί έμπνευση για επίδοξους ηθοποιούς και για όποιον αντιμετωπίζει προκλήσεις στη ζωή. Η ιστορία του δείχνει ότι με πίστη και επιμονή μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και να φτάσουμε στους στόχους μας. Παραμένει προσγειωμένος παρά την επιτυχία του. Η ταπεινότητά του και η αγάπη του για τους ανθρώπους γύρω του τον κάνουν να ξεχωρίζει όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως άνθρωπος. Θεωρεί την οικογένεια πάνω απ' όλα, αποδίδοντας τα επιτεύγματά του στην ακλόνητη στήριξή τους. Η αγάπη και η στήριξη της οικογένειάς του ήταν πάντα η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε του επιτυχία. Η ιστορία του μας διδάσκει ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με τα υλικά αγαθά, αλλά από την αγάπη που μοιραζόμαστε, τον αντίκτυπο που έχουμε και την κληρονομιά που αφήνουμε πίσω μας. Ο Κούλης Νικολάου μας δείχνει ότι η πραγματική επιτυχία είναι να ζούμε με ακεραιότητα, να αγαπάμε βαθιά και να αφήνουμε έναν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο γύρω μας. Καθώς εμβαθύνουμε στη ζωή του Κούλη Νικολάου, μας υπενθυμίζεται ότι κάθε άτομο κουβαλάει μια ιστορία. Το ταξίδι του, σημαδεμένο από δυσκολίες, αγάπη και θρίαμβο, λειτουργεί ως φάρος ελπίδας και έμπνευσης. Μας διδάσκει ότι με ακλόνητη θέληση και την αγάπη των οικογενειών μας, μπορούμε και εμείς να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και να πετύχουμε τα όνειρά μας. Η ιστορία του είναι μια απόδειξη του αδάμαστου πνεύματος που κρύβεται μέσα σε όλους μας.